Ανακηρύχθηκε, όπως βλέπω, έχει το τρόπο του MVP. 23-22 σε πληροφορία, αν δεν σε έχει πληροφορήσει κάποιος άλλος, κέρδισες για μία ψήφο το Μάνταλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βραβείο. Είτε το κέρδιζα εγώ, είτε ο Μάνταλος, είναι το ίδιο για μένα. Αυτό το βραβείο θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους συμπαίκτες μου, διότι για να βγω εγώ MVP, οι συμπαίκτες μου είναι αυτοί που με βοηθήσανε. Οπότε το βραβείο αυτό πάει από τον πρώτο έως τον τελευταίο. Όλα τα παιδιά κάνανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Από το παιχνίδι με την Ιταλία έως τώρα, θέλαμε να δείξουμε ότι αυτή η εθνική αξίζει μεγάλα πράγματα. Θεωρώ ότι μέχρι και το σημερινό παιχνίδι δώσαμε απαντήσεις. Και από εκεί πέρα τελειώσαμε πάρα πολύ καλά και ο καθένας γυρνάει στην ομάδα του να δουλέψει. Έχεις και μια άλλη εθνική, αγαπημένη, συγγνώμη, την Εθνική Ελπίδων, η οποία κατάφερε να περάσει και από τη Σκωτία. Ναι, μίλησα με τα παιδιά, τους έδωσα συγχαρητήρια. Η Εθνική Ελπίδων, επειδή και εγώ μπορώ να αγωνιστώ, διαθέτει πάρα πολύ ταλέντο. Υπάρχουν παιδιά που στο μέλλον θα πλαισιώσουν την Εθνική Αντρών. Πάνε πάρα πολύ καλά και εύχομαι να είναι στα τελικά. Και θα είσαι κι εσύ, Θέμα, αν με χρειαστεί ο προπονητής, εννοείται, εγώ θα είμαι στη διάθεσή του, εννοείται αυτή. Δημητρή, επειδή προηγήθηκαν στην εθνική ομάδα, βέβαια δεν είσαι ο πιο παλιός για να κρίνεις όλη την πορεία της, αλλά προηγήθηκαν άσχημα αποτελέσματα και τώρα έχουμε εικόνα με δημιουργία, με ταχύτητα, με φάσεις. Είναι μεταμόρφωση εθνική αυτό? Δεν θεωρώ ότι είναι μεταμόρφωση. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η ομάδα έχει προσωπικότητες, έχει παίχτες με ταλέντο, έχει παίχτες που διψάνε και ότι στα προηγούμενα παιχνίδια δικούσαμε τους εαυτούς μας. Και έρχεται ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλες ταχύτητες, παρότι είναι το τελευταίο αυτής της φάσης. Δηλαδή μπήκατε με όλη σας την ενέργεια, το δείξατε στο γήπεδο. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει η Εθνική Ελλάδος. Από τον πρώτο στο τελευταίο θα πρέπει να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κοιτάει μόνο την νίκη.